Παρόλο που είναι πολύ σαφές το ότι είμαστε ελληνική εθνική θρησκεία. Μία θρησκεία δηλαδή. Μου κάνει εντύπωση ότι πολλοί άνθρωποι δεν το συνειδητοποιούν αυτό και κάνουν ερωτήματα τα οποία δεν είναι απαντήσιμα από εμάς. Δεν μπορεί να απαντήσουμε σε πολιτικά ζητήματα, δεν μπορεί να απαντήσουμε για ποιο τύπο πολιτεύματος θέλουμε, δεν μπορεί να απαντήσουμε για άλλα θέματα που συνεχώς μας βομβαρδίζουν, μέχρι και ιδεολογικά, αν είμαστε υπέρ της χρεοφαγίας ή της χορτοφαγίας, ούτε σεξουαλικές προτιμήσεις μπορούμε εμείς σαν θρησκεία να κάτσουμε να ορίσουμε, όπως επίσης, και είναι πολύ σημαντικό, οι σύγχρονες θρησκείες, οι μονοθεϊστικές αυτές που επικρατούν, έχουν δουλέψει πολύ πάνω στο φόβο του θανάτου. Με αποτέλεσμα να μιλάνε περισσότερο για το μεταθάνατον παρά για το ίδιο, την ουσία της ζωής, από τη στιγμή δηλαδή που ο άνθρωπος γεννιέται μέχρι τη στιγμή που πεθαίνει. Η ελληνική εθνική θρησκεία ενδιαφέρεται ακριβώς για αυτό το συγκεκριμένο φάσμα της ανθρώπινης ύπαρξης, που είναι από τη στιγμή της γέννησης έως τη στιγμή του θανάτου. Ενδιαφέρεται για έναν άνθρωπο υπερήφανο, σωστό, ενάρετο, λεβέντη, χαρούμενο. Δεν μα ενδιαφέρει εμά το πρώτο γεννήσεω ή το μετάθανάτον. Αυτό είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα το οποίο απαντάται φιλοσοφικά. Για απάντηση, κάποιο μπορεί να τρέξει στι πολλέ σοβαρότατε και πολύ ενδιαφέρουσε φιλοσοφικέ μα σχολέ που ασχολήθηκαν με αυτά τα ζητήματα και δώσαν τις απαντήσεις. Η ελληνική εθνική θρησκεία δεν ασχολείται με το μεταθάνατον. Ασχολείται με το διάστημα, το χρονικό, από τη στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπος μέχρι τη στιγμή που πεθαίνει, και ενδιαφέρεται σε αυτό το διάστημα ο άνθρωπος να είναι σωστός και να κινηθεί όσο γίνεται περισσότερο κοντά στην ανθρώπινη τελείωση. Για το μετά είναι, είπαμε, φιλοσοφικό ερώτημα που παίρνει μια φιλοσοφική απάντηση. Δεν απαντάει σε αυτό μια σοβαρή θρησκεία.